Πέρασε ωραία στον Μπράουν. Θα βάλει το καλάθι. Πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον Μπασαλή. 23-15. Περνάει προς το καλάθι. Λάθος. Κλέβει ο Ρέινολτς, ο οποίος πετάει στον Τσάντλερ. Τάνει στο lay-up για το 27-15. Και... Χόλιγκσμπορθ φεύγει στον ευθυνιασμό. Το Eurostep καλάθι και φάουλ. Η ΑΕΚ επιμένει στο χαμηλό σχήμα. Να δούμε πώς θα προσαρμοστούν τώρα οι δύο ομάδες. Σιζόπουλος η έξτρα πάσα στον Σιμιτζή. Άλλη μία στον Σιζόπουλο για τρεις μέσα από τη γωνία. Και η ΑΕΚ φτάνει τη διαφορά στον πόντο. 27-26, 11-0 σερί. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση της ΑΕΚ. Ο Χόλιγκσμπορθ σουτάρει αστοχή. Μάχε το ριμπάν θα το πάρει ο Χαν. Ανανεώνεται η επίθεση της ΑΕΚ. Για τρεις ο Παντελή. Μέσα ισοπαλία. 29 όλα. Σκρίν από τον Σιμιτζή. Σαλτερ είναι ξανά μπροστά στον Χόλιγκσμπορθ. Ποιος κάνει ένα κακό σου, το δοκιμάζει, θα πάρει κάποιο φάουλ ίσως. Ο Τέιλορ στον Τσάντλερ, ωραία ραχιαία και η πάσα στον Κρόκερ για το κάρφωμα. 33-29, πανέμορφη η ξεδίπλωση αυτή του ευθυνδιασμού για τον Κεραυνό. Πολύ ωραία ραχιαία τρίπλα, η πάσα στον Κρόκερ, ο οποίος εκεί θα κάνει ένα ωραίο κάρφωμα, εντυπωσιακό κάρφωμα. Το σούτ από τον Κρόκερ, από τη γωνία, άστοχο, ο Τέιλορ, το επιθετικό rebound. Έβαλε στον Τσάντλερ και αυτός στον Στυλιανού που θα ευστοχίσει από την περιφέρεια για το 46-39. Δεν βγήκε βοήθεια πάνω του. Ολιγόρησε εκεί η Αρνοδί και Λαμνού γιατί έκανε ουσιαστικά κόστο κόστο. 50-46 για 3 ο Στυλιανού μέσα. Πέρασε στον Χαν που θα φτάσει στο lay-up. 53-48. Ποιος βγάζει καλές άμυνες τώρα σε αυτά τα τελευταία αυτά λεπτά. Από τη γωνία προσποιείται ο Χόλιγκσμπορθ τώρα, θα σουτάρει για τρεις μέσα. 55-54, η ΑΕΚ επιστρέφει. Σιμιτζής έδωσε στον Χόλιγκσμπορθ, αυτός θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up και θα βάλει την ΑΕΚ μπροστά. 55-56 και αμέσως time-out από τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Έχει ζητήσει time-out όπως φαίνεται, ενώ ετοιμάζει και τον Στυλιανού. Αν θα δεχτεί καλά την ομάδα του, λογικά θα έχει time out ο Κεραυνός. Ο Σιμιτζής. Από μακριά για τρεις. Μέσα! Τι έβαλε εδώ ο Σιμιτζής. Και ταυτόχρονα η άμυνα τους έχει βγάλει, τους έχει δώσει μεγάλη ενέργεια. Απ' την άλλη, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Κεραυνός, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει και έχει οδηγηθεί σε αυτό το παιχνίδι της ΑΕΚ, γι' αυτό και τα επαναλαμβάνουμε ένα λάθη. Ναι, λάθη επιλαθών, βλέπουμε συνέχεια. Εδώ ο Χόλινς Ροτσάνης στο lay-up. 60-71, η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ. Ο οποίος θα δώσει στον Ντίγκα, αυτός θα σουτάρει για τρεις μέσα. 71-75. Ένα 7-0 σερί. Ο Ρέινολτς θα σηκωθεί και θα σκοράρει αυτός για το 76-79. Τρέχει ο Κεραυνός με τον Κρόκετ, τον Ρέινολτς θα κάνει το σουτ. Αστοχή, προσπαθεί ο Κρόκετ, δεν μπορεί ο Ρέινολτς, επιθετικό rebound. Για τρεις μέσα από τον Τσάντλερ που ισοφαρίζει. 81 όλα. Θα δούμε τώρα ακριβώς πώς αντιδράσουν και οι παίκτες αλλά και οι πάγκοι των ομάδων. Είδαμε τον Ρέινολτς ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο για αυτή την τελευταία άμυνα που τα βγάλει ο Κεραυνός. Ο Χόλιγκσμπορθ στα 8 δευτερόλεπτα. Χόλιγκσμπορθ πάει προς τα μέσα. Χόλιγκσμπορθ θα σηκωθεί, θα σουτάρει, θα στοχίσει το ριμπάντο το Κρόκετ. Τρέχει, του κάνει φάουλ ο Χαν. Ο Κεραυνός είναι μία ανάση για την νίκη. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει ο Χρυσόπουλος ο Λιβαδιώτης να πάει να δώσει το χέρι του στον προπονητή, στον Μιχάλη τον Κακιούζη. Αλλά ακόμα έχουμε τις βολές του Κρόκετ. Ο Κεραυνός θα πάρει την πολύ σημαντική αυτή νίκη. Και η σημαντικότητά της είναι ότι εκτός από το φέρνει μόνο πρώτος η βαθμολογία, ισοφαρίζει τις νίκες με την ΑΕΚ σε 1-1. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ τους και μετά του τρίτο γύρο θα μετρήσει το τι θα γίνει στο τελευταίο παιχνίδι, στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. 87-83 το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Νίκη λοιπόν για τον Κεραυνό
που φτάνει τις 15 νίκες στη σεζόν και 2 ήττες, 14 νίκες και 3 ήττες έχει αντίστοιχα η ΑΕΚ.